βενζίνη σου. Για στον Πατραϊκό κόλπο υπάρχουν πετρέλαια. Καθαρά και ξάθαρα λόγια. Για δώσ' μου το βίντεο 1500 δίρ. Σιγά σιγά της Αμερικής σε σχέση με την Ουκρανία και εύχομαι να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί η ζημιά που έγινε από το lockdown με κοροναϊό και από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, η ζημιά που έγινε στην εφοδιαστική αλυσίδα θα μας συμπαρασύρει και τους επόμενους μήνες και χρόνια, και δεν μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί η οικονομία με συνέπεια να έχουμε πείνα, να έχουμε εμπιστοσύνη κρίση και να έχουμε και ένα Μητσοτάκι ο οποίος λέει: εγώ ναι, μεν ξέρω ότι είναι ακριβό το πετρέλαιο, ακριβό το φυσικό αέριο, θα έκαμε εξορίξεις, αλλά επειδή είναι οικολόγος πράσινος, πράσινη ανάπτυξη και παραμία της Καλλιμάς, στον Πατραϊκό κόλπο σταματάω τις εξορίξεις, γιατί λέει και ο τουρισμό. Μιλάμε για ανόητο τύπο, μιλάμε για ανοησία. Πραγματικά πλήρωνε κορόιδο Έλληνα βενζίνη και πετρέλαιο, γιατί ο Μητσοτάκης έχει την πράσινη ανάπτυξη στις ανεμογεννήτριες γεμάτη στην Πάτρα, με γεμάτα τοξικά απόβλητα. Οι ανεμογεννήτριες είναι με τοξικά απόβλητα, παιδιά. Με σπάνιες γέες γίνονται. Με υλικά που αν χαλάσουν θα ρυπάνουν το περιβάλλον σε χιλιόμετρα. Αυτό δεν το λέει ο Μητσοτάκης, δεν το λέει ο Πρωθυπουργός, το αποφεύγει. Δείτε λοιπόν τι είπε για να καταλάβετε πόσα ψέματα σας ταΐζουν. Ψεύτες. Σας λένε ψέματα κατάμουτρα. Επί δικών μας ημερών γίνονται για πρώτη φορά σοβαρές σεισμικές μελέτες για να διαπιστώσουμε σε οριοθετημένα οικόπεδα τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην Exxon Mobil και στην Hellenic Energy, τέως ελληνικά πετρέλαια, εάν πράγματι υπάρχουν σοβαρά αποθέματα υδρογονανθράκων, αναφέρομαι σε φυσικό αέριο, όχι σε πετρέλαιο, θα το τονίσω αυτό. Αναφέρομαι σε φυσικό αέριο, όχι σε πετρέλαιο, όχι σε πετρέλαιο, θα το τονίσω αυτό, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορούν να εξορυχθούν. Οι πρώτες ενδείξεις είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Έλα για να καταλαβαίνόμαστε. Αναφέρομαι στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Ακούστε πόσο ύπουλο είναι η δήλωσή του. Γιατί αναφέρεται στο φυσικό αέριο? Γιατί είμαστε εξαρτημένοι από τη Ρωσία. Γιατί λέω ότι το πετρέλαιο? Γιατί τα κονομάνια εφοπλιστές οι φίλοι του από τα δεξαμενόπλια. Καταλαβαίνετε σας λέω τώρα. Και αν θα κάνει εξόρυξη, και όποτε κάνει εξόρυξη σε μερικά χρόνια, βλέπουμε, έχουμε, μα υπάρχει στο Πατραϊκό κόλπο, υπάρχουν τα πετρέλαια, είναι εκεί, το έχουν πει. Οι μελέτες έχουν γίνει, τα σεισμικά έχουν γίνει, οι σκιαγραφείς έχουν γίνει, έχουν γίνει τα πάντα. Αυτός όμως μου λέει εσένα Έλληνα που με βλέπεις, δεν πας την βενζίνα την πληρώσει 4 ευρώ, δεν με νοιάζει εμένα. Έχω λεφτά σου λέει ο Μητσοτάκης, έχει λεφτά ο Βελόπουλος. Εσύ πάει να πληρώσεις το πετρέλαιο για να σταθείς 2 ευρώ, 2,5 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ. Στο Πατραϊκό εγώ δεν θα κάνω εξόρυξη. Και να σου πω και κάτι ρε παιδιά. Γιατί δεν θα κάνεις τον Πατραϊκό κόλπο εξόρυξη, αλλά γίνεται στη Θάσο εξόρυξη? Εκεί δεν έχει τουρισμό η Καβάλα και η Θάσος? Για να καταλάβετε τα παραμύθια τους. Αυτό σημείωσε να το πούμε και στην ομιλία μου στη Βουλή. Δηλαδή λέει ότι στην Πάτρα να μην ενοχλήσουμε τον τουρισμό. Ακούστε το ψεύτικο επιχείρημά του. Το ξέρω ότι δεν έχει τουρισμό η Πάτρα. Δηλαδή πόσα ψέματα μπορεί να σας λέει. Κάποτε είχε τουρισμό η Πάτρα. Τότε καταλήξατε. Α, έχει τουρίστες. Επενδυτές. Γεμάτο λιμάνι, Αφγανούς, Πακιστανούς, όλα παραπέρανται. Δεν τους έχει. Γκόλευόμαστε. Και ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω. Στα βουνά. Έχει. Δηλαδή σου λέει εσένα, Μακεδόνα, ότι στην Πάτρα εγώ θα κάνω εξορίξη γιατί εκεί έχει τουρισμό. Στην Καβάλα δεν έχει τουρισμό. Στη Θάσο που είναι νησί δεν έχει τουρισμό, γιατί κάνουμε εξορίξη εκεί? Γιατί έχουμε τα κεντρήπανα εκεί?
Γιατί τόσες δεκαετίες και δόξα τον Θεό δεν έχει γίνει κανένα συμβάν. Από το 1974-1975 γίνονται εξέλιξη. Σας κοροϊδεύουν, παιδιά. Σας δουλεύουν και δουλεύουν οι φίλοι τους εφοπλιστές που φέρουν με τα Αλεξανδρόπουλα τα πετρέλαια. Λάτσες Βαρδινογιάννης, τα κονομάνοι άνθρωποι. Δηληστήρια έχουν, αλλά δεν έχει δηληστήριο δικό της. Ιδιωτικά είναι τα δηληστήρια, παιδιά. Και μου πείτε τα ΕΛΠΕ είναι κρατικά, παραμείνει της γαλλικής. Ο Λάτσι είναι μέσα από σχέδια τα κουμάντα. Πίνουν το αίμα σας, το καταλαβαίνετε. Πληρώνετε πανάκριβα κάψιμα γιατί δεν θέλετε ο υπουργός να κάνει εξορίξεις. Και ας έλεγε πριν ένα μήνα να κάνει εξορίξεις. Και ακόμη δεν πιστεύετε. Έχετε ακούσει κανένα Τσίπρα ή Ανδρουλάκη να μιλάει για εξορίξεις? Έχετε ακούσει και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη να λένε κάτι για εξορίξεις στην Ελλάδα? Όχι. Ναι, δυο. Μαζί είναι οι τρεις τους. Τρεις μαζί είναι, παιδιά. Και αυτό σημείωσε. Ότι κανένας δεν μιλάει από αυτά ακόμα για εξορίξεις περίοδος. Πάμε σε ένα μικρό. Σε λίγο θα δούμε τον κύριο Τζανάκη. Για να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι απευθύνονται σε σανοφάγους. Έτσι νομίζουν. Δηλαδή λέει ο επιστήμον Τζανάκης ότι το ανασωπητικό μας χάλασε, έγινε πιο αδύναμο, λόγω της μάσκας. Και του λένε τώρα που έχουμε γρήπη τι να κάνουμε με τις νέες ιώσεις. Άλλο παραμύθι αυτή η ιστορία. Μάσκα λέει πάλι. Πώς, μάσκα. Στην Αμερική παθαίνεται τι γίνεται, θα γυρίζουν ντουμπα, Washington Post. Κορυφαία εφημερίδα. Λέει ότι οι εμβολιασμένοι είναι στα νοσοκομεία πλέον. 58% είναι εμβολιασμένοι μέσα.